Στο Τάκι ήρθαμε. Στο Λιποχώρι. Και εδώ βρέχει. Θα δείτε τώρα, θα πάω λίγο να δείτε την βροχή. Όπως βρέχει παντού σήμερα. Έτσι βρέχει και εδώ. Πάμε έξω, άντε. Πάμε απ' έξω. Έτοιμοι είμαστε. Και ο Μπάμπης. Τώρα θα βγάλει τον κόσμο έξω και θα βγω και εγώ. Γιατί από εδώ είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, τις 4 λοιπόν του Δεκέμβρη του 2022 στο σύλλογο της Κίδρας, στο φίλο μας τον Τάκη, στο Λιποχώρι. Προμάξτε τα περιστέρια σου, σε παρακαλώ. Παραγιώτη, κόψε. Αυτή ήταν δήλωση, όχι, όχι, εγώ δεν κόβω τίποτα, αυτά είναι αυθόρμητα. Ό,τι είναι αυθόρμητο και σωστό θα γράφεται. Μισό λεπτό Τάκη, μισό, μισό. Πες του να ξεκινήσει. Έχουμε έρθει πίσω από το κουμάσι, γιατί εκεί δεν είχαμε καθόλου χώρο. Βρέχει ανηλεπώς, όπως και σε όλα τα παιδιά. Πλήρη άπνοια, πολύ χαμηλό σύννεφο, ομίχλη. Ό,τι χειρότερο για χαβά. Και οι πεταξές γίνονται μόνο και μόνο για τον κόσμο που έχει έρθει. Πραγματικά όλα τα παιδιά μέχρι στιγμής είναι ο πέμπτος. Θα τους χαρακτήριζα περιστεριακούς ήρωες. Ναι. Γιατί πολύ απλά δεν θα πετάγανε περιστέρια τη σημερινή μέρα, αν δεν ήταν γιορτή, η γιορτή της Κίδρας. Ωραία, φύγανε. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως, ωραία φύγανε τα πουλιά, το θέμα είναι πού θα τα βρει ο Μίχλη. Περάσανε πάνω από τα καλώδια τώρα και πάνε μέσα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κάνουν και αυτά τα περιστεράκια, τα κουφκαριάρια, σήμερα προσπάθεια να είχαν στόμα, τι θα λέγανε. Θα λέγανε τι τρελοί είναι οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε και ωραία φτερά που πιάνουν. Αυτά λοιπόν είναι του Τάκη τα μπαλόνια. Πετάνε και στη βροχή. Άρα είναι αδιάβροχα. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Χωρίς λόγια. Τάκης λοιπόν Λιποχώρι. Σκίδρας. Με τέτοια μπαλόνια θεαματικά. Ωραίος, ωραίος ο φίλος ο Τάκης. Και παλιά του έχω κάνει βίντεο έτσι με τέτοια φουσκωτά. Ωραία πουλιά, θεαματικότατα. Απλά τώρα, ακούτε και τον κόσμο, μπράβο, πολύ καλός. Κοιτάξτε τώρα που είναι. Λίγο πριν μπουν στο σύννεφο, ναι. Μπήκανε. Δεν είμαι γρουσούζης, αλλά είναι ο καιρός τέτοιος. Σε όλους σήμερα εδώ, ναι. Όλοι εκθέσανε τα περιστέρια τους, μπράβο στα παιδιά. Να αποδείξουν ότι βούτε σε θεαματικές πετάνε και παντός καιρού. Όλα είναι τέτοια. Μες στην ομίχλη. Βλέπουμε μπάλες. Οι πτάμενοι δίσκοι μες στο σύννεφο, ναι. Στην ομίχλη μάλλον. Κάτσε να κατέβω κάτω. Πω, την ώρα που κατέβαινα πέρασε ένα σφαίρα. Και πάμε πάλι τώρα. Εδώ μεταξύ δεν φυσάει και καθόλου. Κοιτάξτε μια μπάλα εδώ. Πω, πω μπάλες. Πήγα πολύ κοντά σε αυτή την μπάλα. Όντως σαν μπαλονάκια είναι. Έτσι τα βλέπουμε. Ναι, ναι, μπαίνουν στο σύννεφο, στην ομίχλη και αγριεύουν τα πουλιά. Λογικό, ακούγεται. Τα φουκαριάρια, κοίτα, αγριεύουν, ναι. Αλλά έχει μερικά περιστέρια, δεν μασάνε και μέσα εκεί, κοιτάξτε πώς πετάνε. Τέρμα ζούμε εδώ. Αυτό έχει μπει μέσα, δεν φαίνεται από κάτω. Με υπέρυθρους το βλέπουμε.
ακίνητη την μπάλα και ανεβαίνει. Να, κι άλλο ένα πέρασε τώρα από εκεί. Και η ομαδάρα όλη. Μέσα εκεί. Στην ομίχλη. Για κάτσε, κάτσε εδώ, άμα ζουμάρω γρήγορα να περάσω και το καλώδιο. Ωραία Περιστέρια, ρε. Φανταστείτε τώρα να μην είχε την ομίχλη, τι θα βλέπαμε εδώ. Και τα αφήνει κιόλας ο τρελός. Ρατάκι, βλέπετε τα Περιστέρια τώρα. Γιατί σίγουρα κάτω δεν το βλέπει το Χαβά κανείς. Τα πολύ ψηλά αυτά δεν τα βλέπει κανείς. Έχω ζουμάρει σχεδόν, κοντεύω να φάω όλο το ζουμ, ναι. Πολύ καλός, παιδιά. Και έχει κάνει και το πιο πολύ χρόνο μέχρι στιγμή σε Χαβά. Εντάξει, άλλα παιδιά θα τα ρίχνανε και στην ομίχλη, ο Τάκης τα αφήνει. Αλλά θα βλέπετε και πάντα που είναι, εκεί μέσα. Α, έχει ξεκινήσει την επιστροφή. Ναι, λογικό είναι. Και πέφτουνε. Όλα έρχονται, λέω. Βροχή μες στη βροχή. Του άξισε και το χειροκρότημα, τώρα κάτσε να... και το τελευταίο. Άτος. Wow, από πάνω μας. Πολύ καλός. Με αυτές τις συνθήκες ήταν τέλειος. Πάμε κοντά. Ήρθαμε και από κοντά, βλέπουμε τον κόσμο, όλη η συγχαρητήρια του δίνουνε. Δεν έχω προλάβει να σκουπίσω το φακό μου, παιδιά. Κάτσε λίγο live, θα κάνω ένα σκούπισμα live, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει παραξήγηση. Τι να κάνουμε. Αυτές είναι οι συνθήκες μας. Βλέπετε και τα συγχαρητήρια που του δίνουν όλοι. Το λέω και ο φίλος του εδώ με την καπαρτίνα. Μόνο καλά λόγια ακούτε. Μην τα λέω εγώ. Μάλλος με αυγά από τη μαύρη. Να και οι μεταγραφές. Να και οι μεταγραφές, λέω. Μέχρι και αυγουλάκια, όχι κλουβιά, κανονικά. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε και τα πουλιά μέσα. Και το τελευταίο συγχαρητήρια από το... Να το να, να. Του αρέσανε τα λαλά. Του Λάζαρου. Χθες πετούσε, τι να το κάνω σήμερα, πού να ξέρω. Λάζαρε, εντάξει, καλός. Πρώτος. Μπράβο, 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 αυτό είναι. Και μένανε τώρα τα δύο φιλαράκια, στο τέλος, τα κολυντάρια. Πάμε να δούμε και τα πουλιά και εμείς μέσα. Έλα, πάνε, έλα, λίγο. Λοιπόν, τα ζυγώσαμε τώρα και από κοντά. Νομίζω ότι είναι τέλεια τα πουλιά, κοιτάξτε. Και όμορφα είναι, σε σκαριά. Και κάνανε και ένα Χαβά φανταστικό, θα έλεγα, ναι. Ήρωες, ήρωες του Τάκη. Να, ορίστε, βγήκε ο τίτλος. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Δηλαδή, μόνο που είναι μουσκεμα, φτάνει, βλέπετε. Λοιπόν, και τα λογατιά του και τα μαύρα, πάντα έχει μοσαϊκό. Από εκείνα τα χρόνια. Και εν ολίγης, για να κλείσουμε τώρα τα πλάνα, γιατί είναι, τα πουλιά τώρα δεν έχει και νόημα να τα βλέπουν να είναι, να είναι μουσκεμα. Έκανε και αυτός ένα Χαβά για να ευχαριστήσει τον κόσμο και νομίζω του βγήκε κιόλας. Πραγματικά του βγήκε. Δεν τον αδικήσανε τα Περιστέρια. Του έχω τραβήξει ωραία πλάνα μέσα στο σύννεφο. Γι' αυτό και ο κόσμος ήταν κατανθουσιασμένος. Θα μας πει και αυτός τώρα δύο λόγια. Και μαύρα σπρόκολα έχουμε. Λοιπόν, φίλε Τάκη. Τώρα μην λέμε πολλά λόγια, μίλησε ο κόσμος. Ο κόσμος μίλησε, είδε. Εγώ σου τράβηξα κάποια πλάνα, είδε με τι χαρά σε χαιρετήσανε και συγχαρητήρια σου δώσανε. Γιατί κοίταξε κακά τα ψέματα, αυτά τα Περιστέρια να τα ευχαριστούμαστε ακόμα καλύτερα. Θέλαμε και ένα καλό καιρό. Εντάξει. Σήμερα... Παρ' όλα αυτά όμως, όπα, θα δει και στο σου έχω τραβήξει πλάνα που δεν το πίστευα και εγώ. Έχει κάποια Περιστέρια που δείξανε την αξία του με αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, συγχαρητήρια από μένα, πες και σε δύο λόγια. Εγώ να πω ότι ένα ευχαριστώ μεγάλο στα παιδιά που σήμερα και με αυτή τη βροχή, με αυτό το χάλι, ήρθαν πάλι μας τιμήσανε όπως κάθε χρόνο. Και πιστεύω να προχωράμε προς το καλύτερο. Και εσείς βέβαια κάνατε μια αυτοθυσία να τους τα δείξετε. Τιμή και για εσάς. Να λέγετε, εντάξει, γιατί. Τιμή για εμάς. Να σου κάνω μια τελευταία. Από μια τελευταία ερώτηση και φεύγω. Μια τελευταία ερώτηση και φεύγω.
και μου πατάς, θα μου πατήσει, πάμε τη μία. Ναι. Εάν δεν είχατε γιορτή, θα τα πέταγες σήμερα τα πουλιά, έτσι, για αυτό το λόγο. Για, υπήρχε λόγο να τα πετάξει. Όχι, σήμερα δεν είναι για να πετάξω. Έγινε. Γεια σου, φιλετάκι. Γεια χαρά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.